984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Με τους 40 και 41 βαθμούς Κελσίου, φλερτάρει και σήμερα ο υδράργυρος σε όλη τη χώρα, ενδεικτικά 38 με 39 βαθμοί στη Βόρεια Ελλάδα, 40 με 41 βαθμοί στην Κεντρική, 38 με 40 στο Ανατολικό Αιγαίο, 40 βαθμοί στα νότια παράλια της Κρήτης. Καυτός και ο συνδυασμός παράλληλα υψηλών θερμοκρασιών και βοριάδων. Φωτιά τη νύχτα στα Πρεβελιανά Ηρακλείου, που τέθηκε υπό έλεγχο, έφτασε μέχρι τις πόρτες των σπιτιών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Σάμος, που τέθηκε η Σάμος καθώς φωτιάζει το συγγνώμη, και η από χθες το μεσημέρι μεγάλες εκτάσεις δάσους ανάμεσα στα χωριά Κοκάρι, Βουρλιώτες και Μυτιλινή. Μετά τη ζέστη, ωστόσο, έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες, όπως ενημερώνει ο μετεωρολόγος Κλέρχος Μαρουσάκης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Η ψυχρή λίμνη με τις φωνικές καταιγίδες στην Ευρώπη έρχεται στη χώρα μας, σημειώνει. Κύριε Μαρουσάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλους. Λοιπόν, κινούμαστε για άλλη μια φορά ανάμεσα σε δύο άκρα, έτσι. Πράγματι, είμαστε ανάμεσα σε δύο ακραίες καιρικές καταστάσεις. Από τη μία έχουμε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν τη χώρα μας εδώ και 2-3 ημέρες. Βλέπουμε τον υδράργυρο να προσεγγίζει σε αρκετές περιοχές τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Η κατάσταση αυτή θα κρατήσει σήμερα αλλά και αύριο. Θα κάνει αρκετή ζέστη στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Θα δούμε και πάλι θερμοκρασίες κοντά στους 38 με 39 βαθμούς. Μάλιστα, ενισχύεται και ο βορειοδυτικός άνεμος από το Ιόνιο προς το Αιγαίο και αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά και ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Από εκεί όμως και μετά. Έβλεπα μάλιστα πριν προχωρήσετε, συνεπικουρικά να πω το εξής. Ότι έβλεπα πριν από λίγο το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ειδικά για αύριο, επειδή αναφερθήκατε στα δυτικά, νοτιοδυτικά κλπ., έχει δείκτη επικινδυνότητας 4 για την περιφερειακή αρχή των Χανίων. Ναι, βεβαίως. Μιλάμε για το πορτοκαλί, βέβαια, χρώμα. Πολύ επικίνδυνες καταστάσεις ό,τι αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί επικρατούν ήδη πολύ ψηλές θερμοκρασίες, είναι αρκετά ξηρή η ατμόσφαιρα. Σε συνδυασμό με το βοριά που θα μπει, που είναι γενικά έτσι ένας ξηρός άνεμος, αυτός ο βορειοδυτικός άνεμος, αυξάνεται σημαντικά περισσότερο, θα λέγαμε, η επικινδυνότητα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θυμάμαι πριν από λίγες ημέρες να μας λέτε το εξής, ότι σταδιακά από το Σάββατο έχει υποχώρηση αυτή η θερμοκρασία, δηλαδή κατεβαίνει σε χαμηλότερα επίπεδα ο υδράργυρος και θα είμαστε στα φυσιολογικά του καλοκαιριού. Τώρα το αλλάζουμε και λέμε ότι από Δευτέρα θα έρθουν τα δύσκολα. Κοιτάξτε να δείτε, θερμοκρασιακά θα πάμε στα κανονικά σχεδόν για την εποχή επίπεδα. Θα πέσει δηλαδή η θερμοκρασία αύριο πρώτα στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Την Κυριακή αυτή η πτώση θα γίνει αισθητή στις περισσότερες περιοχές. Θα είμαστε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, που είναι φυσιολογικές έτσι θερμοκρασίες για την καρδιά του καλοκαιριού, για το μήνα Ιούλιο, και καθώς διανύουμε ήδη το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα. Εκεί όπως θα πρέπει να σταθούμε είναι ότι κατεβαίνουν ψυχρές αέριες μάζες. Μάλλον αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες που μας έρχονται από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη θα έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσουν έναν έντονα άστατο καιρό, που σημαίνει ότι θα έχουμε εκδήλωση καταιγίδων κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Θα μπορούσαμε να πούμε από το ύψος της Πελοποννήσου και πιο βόρεια. Και θέλει προσοχή, γιατί αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες, καθώς θα συνδυαστούν με την πολύ θερμή επιφάνεια που θα έχει αφήσει πίσω του αυτό το ισχυρό θερμό κύμα, θα δημιουργήσουν έντονη αστάθεια. Άρα λοιπόν οι καταιγίδες τοπικά θα είναι ισχυρές, ενδέχεται να συνοδεύονται και από χαλάζι, ή δεν αποκλείεται να δούμε και ισχυρούς κεραυνούς με τροφτρόβιλους ή ανεμοστρόβιλους. Φαινόμενα τα οποία τα έχουμε ξαναδεί στην καρδιά του καλοκαιριού τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς τότε συνοδεύτηκαν και με ανθρώπινες απώλειες. Ας ευχηθούμε στην περίπτωση αυτή, γιατί θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας αυτή έτσι η αστάθεια, να μην ζήσουμε ανάλογες καταστάσεις. Θα το περάσουμε δηλαδή όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Μάλιστα. Αυτά τα τελευταία τα οποία μας αναφέρατε, πάντα αρχής γενομένης από Δευτέρα 19 Ιουλίου, ναι. Βεβαίως και την Κυριακή, και η Κυριακή θα είναι μια μέρα που θα έχουμε φαινόμενα κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Απλά από τη Δευτέρα θα επεκταθεί το φαινόμενο αυτό, δηλαδή αυτή η αστάθεια θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές. Και θέλει έτσι προσοχή ιδιαίτερα, θα λέγαμε, περιοχές προς την περιοχή, δηλαδή προς τη Θεσσαλία, προς την Μακεδονία, τη Θράκη, προς την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά. Σε αυτά εκεί τα γεωγραφικά διαμέρισματα έχουμε αυξημένες πιθανότητες
τα φαινόμενα αυτά να συνοδευτούν και από προβλήματα. Τι είναι αυτό που μας φέρνει αυτές τις ψυχρές αέριες μάζες, αυτή την ψυχρή λίμνη, όπως μάθαμε από όλους εσάς να τη λέμε, και δεν παραμένουμε σε αυτό το μοτίβο, δηλαδή θερμές αέριες μάζες ή θερμοκύμα? Στην ουσία, όταν μιλάμε για μια ψυχρή λίμνη, εννοούμε αυτές τις ψυχρές αέριες μάζες που συνοδεύουν ένα σύστημα κακοκαιρίας, ένα δηλαδή βαρομετρικό χαμηλό που αυτή τη στιγμή επηρεάζει την κεντρική Ευρώπη. Βλέπουμε ότι και στην περιοχή της Γερμανίας έχουμε δυστυχώς ακραία καιρικά φαινόμενα με ανθρώπινες απώλειες. Αυτό λοιπόν το κύμα, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό κατεβαίνει νοτιότερα, θα επηρεάσει και τη χώρα μας. Βέβαια, για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος, θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι κακοκαιρίες όταν κατεβαίνουν σε πιο νότια γεωγραφικά διαμερίσματα και εξαιτίας βέβαια της εποχής που βρισκόμαστε, τείνουν να εξασθενούν. Εμφανίζονται μια εξασθένηση, αλλά αυτό που μας θέτει έτσι σε μια εγρήγορση είναι ότι έχουμε ήδη μια πολύ θερμή επιφάνεια. Αυτό δηλαδή το ισχυρό θερμό κύμα που έχει προηγηθεί στη χώρα μας θα δημιουργήσει έντονη αστάθεια, και αυτό και δεν αποκλείεται αυτή η ψυχρή λίμνη που μας κατεβαίνει από την κεντρική Ευρώπη να δώσει και έντονα φαινόμενα και στη χώρα μας. Έτσι θα πρέπει να υπάρχει μια επιφυλακή μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας. Μάλιστα, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Μαρουσάκη. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ήδη πάντως αυτά τα φαινόμενα, αυτές οι καταιγίδες έχουν δώσει αρκετούς νεκρούς τόσο στην Γερμανία όπως επίσης και στο Βέλγιο. Πάνω από 81 συνεκροί στην Γερμανία, είναι δεκάδες οι αγνοούμενοι στα δυτικά κυρίως της χώρας. Στο Βέλγιο επίσης είναι δεκάδες οι αγνοούμενοι, 4 είναι οι νεκροί. Αλλά οι αρχές λένε το εξής, ότι υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις τηλεπικοινωνίες, άρα ενδεχόμενα οι άνθρωποι αυτοί να θεωρούνται αγνοούμενοι επειδή δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με δικούς τους ανθρώπους ή με τις αρχές, και αυτό πιστεύουν ότι θα πρέπει να κρατήσουν ως το πιο αισιόδοξο σενάριο. Ανέβηκαν βαθμίδες επιφυλακής στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο καθώς μπήκαν στο πορτοκαλί. Η αύξηση του οικού φορτίου που φαίνεται από την αύξηση των ενεργών κρουσμάτων, καθώς έχουν υπερδιπλασιαστεί την τελευταία εβδομάδα, δείχνει ότι πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση, σε απόλυτη επιφυλακή. Να συνεχίσουμε να τηρούμε τους υγειονομικούς κανόνες, να υποβαλόμαστε συχνά σε διαγνωστικό έλεγχο και να προγραμματίσουμε τον εμβολιασμό μας όσοι δεν το έχουμε κάνει ήδη, κλείνοντας το δικό μας ραντεβού ελευθερίας, δηλώνει ο υφυπουργός Νίκος Χερβελιάς. Ερωτηθείς ποιοι παράγοντες οδηγούν σε τοπικές επιδημιολογικές εξάρσεις και πόσο κοντά είμαστε στη λύση των τοπικών lockdown. Στις επιβαρημένες περιοχές, ο κύριος Χερβελιάς είπε, στις περιοχές που κάναμε αναφορά είναι ξεκάθαρη η επιβάρυνση, η επιδημιολογική, και είμαστε ένα βήμα πριν πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα. Θεωρώ όμως ότι μπορούμε να τα αποφύγουμε αν μπορέσουμε στα επόμενα 24 ώρα να συντονιστούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι και να γίνει αντιληπτό από όλους ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να στεγανοποιήσουμε όλα τα κλάστερ και τις σειρωές που υπάρχουν στις περιοχές αυτές. Επιπλέον ανέφερε ότι το ζήτημα της μεγάλης διασποράς αφορά κυρίως τις νέες ηλικίες και το ζήτημα της διασκέδασης και των συναθρήσεων, κάτι που όπως τόνισε προκύπτει από την επιδημιολογική διερεύνηση του ΕΟΔΗ. Η Βάνα Παπευαγγέλου μίλησε για τα σημάδια σημαντικής διασποράς της λίμωξης σε όλη τη χώρα, τόνισε πως η χνηλάτιση δείχνει πως οι νέοι επιστρέφοντας από τις διακοπές μεταφέρουν τον ιό στο οικογενειακό, επαγγελματικό και φιλικό τους περιβάλλον. Σύμφωνα με την ίδια, πολλοί από όσους κολλάνε δηλώνουν πως δεν γνωρίζουν πως έγινε αυτό, πως δεν γνωρίζουν αν είχαν κάποια ύποπτη επαφή, ενώ ο δείκτης θετικότητας έφτασε το 3,5% στην επικράτεια. Υπενθυμίζεται πως εδώ το 4% είναι το πράσινο όριο, κάτι που αποδεικνύει πως κάθε άλλο παρακαλύνει η κατάσταση στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, όπως είπε ενδεικτικά. 2.794 τα κρούσματα χθες στη χώρα, από τα οποία τα 130 στην Κρήτη, 153 στο Ηράκλειο, 40 στα Χανιά, 96 στο Ρέθυμνο, 21 στο Λασίθι. 12 εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο στα νοσοκομεία του νησιού. Οι νοσηλευόμενοι σήμερα φτάνουν στους 58, με τους 51 να βρίσκονται σε κλινικές COVID, 7 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Διασωληνωμένα νοσηλεύονται 5 άτομα. Ξεχάσαμε τα μέτρα προστασίας και κρεμαστήκαμε μόνο στο εμβόλιο, επιτήρηση στα συστήματα ελέγχου, επαναφορά των μέτρων προστασίας στους εμβολιασμένους, ενημέρωση των ανεμβολίαστων, ανέφικτο να κτίσεις τείχος ανοσίας μόνο με εμβολιασμούς όταν δεν έχεις ανοσολογική καταγραφή στη χώρα, στις προτάσεις του καθηγητή υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών Απόστολου Βανταράκη στον 984.
Εμβολιασμένο είναι το 90% των υγειονομικών, αναφέρει με ανακοίνωσή της σήμερα η ΠΟΕΔΗΝ. Καλούμε την κυβέρνηση, λέει, να μην προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού με πειθαρχικές κυρώσεις που δεν στέκουν και θα καταπέσουν στα δικαστήρια. Προσπαθούμε να πείσουμε τους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν. Φανταστείτε όμως, επισημαίνει, τα νοσοκομεία το Σεπτέμβριο με την κορύφωση του τέταρτου κύματος της πανδημίας να μείνουν με μείον 10.000 έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό λόγω μη εμβολιασμού. Δεν υπάρχει περίπτωση αναπλήρωσης αυτών των υπαλλήλων με έκτακτο προσωπικό λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Και βέβαια όσοι βρεθούν δεν θα διαθέτουν την εμπειρία. Ζητάμε από την κυβέρνηση να το ξανασκεφτεί. Οι υγειονομικοί έχουν χρέος να εμβολιαστούν, αλλά δεν τους προειδοποιείς και δεν τους κουνάς το λάστιχο, το δάχτυλο. Και δεν κουνάς το δάχτυλο στους ανθρώπους που μέχρι χθες χειροκροτούσες και ξέρεις ότι όπως και το ίδιο το σύστημα υγείας, μέρος του οποίου είναι, βρίσκονται στα όρια τους. Δεν τους βάζεις απέναντι, γιατί λίγο παρακάτω θα ζητήσεις τη στήριξη και βοήθειά τους, την αντοχή τους για τα όσα λες ότι έρχονται. Απλά ενισχύεις τα νοσοκομεία και φροντίζεις να φέρεις την πρωτοβάθμια σε θέση μάχης για να μπορεί να καλύψει τις όποιες ανάγκες, δηλώνει στον 984 ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, Κυριάκος Θεοδωσάκης. Η κυβέρνηση βρίσκει ευκαιρία και για τα δύο πράγματα. Και για να πιέσει, όχι με πειθό, αλλά με άλλα μέτρα όσο αφορά τον εμβολιασμό, αλλά και από την άλλη να εφαρμόσει την πολιτική για την υγεία, η οποία αρχίζει να ξεκαθαρίζει σιγά σιγά. Μισό λεπτό, κύριε Θεοδωσάκη. Εσείς οι υγειονομικοί, σε τι ποσοστό είσαστε, νοσοκομιακοί, υπάλληλοι κλπ., σε τι ποσοστό είσαστε εμβολιασμένοι? Να πω το εξής, κύριε Δουλειωράκη. Είναι ότι διαφέρει από χώρο σε χώρο. Δηλαδή, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ο μεγαλύτερος αριθμός των συναδέλφων όλων των κατηγοριών είναι εμβολιασμένοι. Υπάρχουν άλλοι χώροι οι οποίοι είναι λιγότεροι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν προχωρήσει τον εμβολιασμό και έστεισε σε δύο δόσεις. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι οι υγειονομικοί έχουν υποχρέωση να εμβολιαστούν. Αλλά τα μέτρα τα οποία οδηγούν σε αντίθετη κατάσταση, όπως είναι θα απολυθούν ή θα μπουν σε αναστολή εργασίας, νομίζω ότι δεν συμβάλλουν στο καλό πνεύμα, στην πειθό η οποία πρέπει να έχει ένα κράτος. Εγώ καταλαβαίνω ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να προστατεύσει τους πολίτες, αλλά με τέτοια μέτρα δεν προστατεύεται. Νομίζω ότι πάμε σε άλλες καταστάσεις. Και από την άλλη, για να γίνει και κατανοητό, είναι ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί και στην πράξη. Δηλαδή, θα φύγουν επαγγελματίες υγείας από τα νοσοκομεία να αντικατασταθούν, όπως λέει το Υπουργείο, με προσωρινές προκηρύξεις για να δουλέψουν οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Διαδικασίες fast track, και έτσι φαίνεται. Αυτά είναι λίγο γελιότητες, κυρία Δουλειάρα, για να μου επιτρέψετε. Επαναλαμβάνω, οι υγειονομικοί είναι υποχρεωμένοι, έχουμε υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι σε αυτό που προσφέρουμε, απέναντι στη δουλειά μας, απέναντι στην κοινωνία, να εμβολιαστούμε όλοι. Και είναι και το μόνο μέτρο που έχουμε αυτή τη στιγμή απέναντι σε αυτή την πανδημία. Και εμείς και ο υπόλοιπος κόσμος. Αλλά νομίζω ότι με μια καλή συνεργασία, με μια καλύτερη πειθό, με μια καλύτερη ενημέρωση, να μην υπάρχουν αντιφασιστικές δηλώσεις από την επιστημονική κοινότητα, που και αυτό έχει διχάσει τον κόσμο, νομίζω ότι θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας εμβολιασμένο. Αυτό αντιλαμβάνεστε αυτή την ώρα από τους συναδέλφους σας, οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, δηλαδή οι αντιφατικές δηλώσεις που τους έχουν να μπερδέψει? Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, κυρία Δουλειαράκη, για να μην κρυβόμαστε. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θέλουν να πιστούν ακόμα περισσότερο όσο αφορά το εμβόλιο, την έγκριση του εμβολίου, αν δεν έχουμε προβλήματα στο μέλλον και όλα αυτά. Είναι και κάποιοι άλλοι, βέβαια, οι οποίοι, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι πατριωτισμός να επικαλούμαστε το Σύνταγμα για να μην κάνουμε το εμβόλιο, ούτε να επικαλούμαστε το θρήσιμο για να μην κάνουμε το εμβόλιο. Υπάρχουν και αυτές οι κατηγορίες. Πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να συνετιστούν. Η υποχρέωσή μας είναι να κάνουμε το εμβόλιο. Με νέα μέτρα και κανόνες λειτουργούν από σήμερα Παρασκευή 16 Ιουλίου όλοι οι κλειστοί χώροι διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Το πλαίσιο λειτουργίας δίνει κοινή υπουργική απόφαση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με αυτή, και τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης, μπουζού και κλαμπ, θα λειτουργούν ως αμυγείς χώροι, μόνο δηλαδή για εμβολιασμένους και νοσήσαντες, με την χωρητικότητα να ορίζεται στο 85%. Όλοι οι πελάτες θα πρέπει να είναι καθήμενοι. Από σήμερα τοποθετούνται τρία σήματα στις εισόδους των χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας,
όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι εισερχόμενοι θα ελέγχονται μέσα από εφαρμογή iPhone, Android κινητά, COVID Free GR. Όσον αφορά στην νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού που πρόκειται να δοθεί την ερχόμενη εβδομάδα, θα προβλέπονται τα πεδία υποχρεωτικότητας για τους εργαζόμενους, ενώ θα δίνεται το δικαίωμα στους εργοδότες να μαθαίνουν ποιοι υπάλληλοι είναι εμβολιασμένοι. Επίσης, για όσους στήθενται σε αναστολή εργασίας, δεν θα υπάρχει πρόβλεψη για απόλυση και η άδεια άνευ αποδοχών θα ισχύει έως ότου λήξει η έκτακτη κατάσταση. Τέλος, θα περιλαμβάνεται η διάταξη που θα αποσυνδέει τον εμβολιασμό με το πειθαρχικό συμβούλιο. Όσον αφορά στο δημόσιο, οι ανήλικοι θα μπορούν να εισέρχονται στα κέντρα εστίασης και διασκέδασης μόνο με self-test και δήλωση γονέας στους αμυγείς χώρους. Μαρία Αντωνακάκη για την συνέχεια, πρόεδρος Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κύριε Δουργεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Και τώρα τι με όλα αυτά και τις αποφάσεις και έτσι όπως βγήκε και η κοινή υπουργική απόφαση, κυρία Αντωνακάκη. Η αλήθεια είναι ότι το ΦΕΚ καθυστέρησε λίγο, ήταν όλη η αναμονή των εξελίξεων. Οι συνάδελφοι πραγματικά είναι εξοργισμένοι, διότι μέχρι τώρα δεν ξέραν ακριβώς τι μελιγενές, δεν ξέραν έτσι πολύ επιδερματικά τι θα γίνει. Τώρα διαβάζουμε τη νέα το ΦΕΚ και βλέπουμε ότι τα μέτρα αυτά που ναι μεν ξέραμε, αλλά έτσι όπως μας τα παρουσιάζαν μέχρι σήμερα, ευτυχώς φοβόμαστε ότι δεν θα μας βοηθήσουν και δεν θα είμαστε βιώσιμοι καθόλου την επόμενη μέρα. Και όχι γιατί είμαστε κατά των εμβολιασμών ή κατά το να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, απλά δυστυχώς η εφαρμογή των μέτρων. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη. Mm. Θα τα βάζω με εσάς, εσείς μαζί μου ή εγώ με τους εμβολιασμένους ή τους ανεμβολίαστους, ανάλογα με το που βρίσκομαι. Κυρία Δουργεράκη, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση στον έργο. Πείτε εσείς πώς ακριβώς, αν ήσασταν στη θέση μας σαν επιχειρηματίας και ερχόταν μία παρέα στο μαγαζί σας και σας ήταν η μισή εμβολιασμένη και η άλλη μισή όχι. Πέστε μου με ποιο τρόπο θα μπορούσατε να αντιδράσετε. Τι θα κάνετε προκειμένου να εξυπηρετήσετε και να μην χάσετε την πελατεία σας. Πώς θα το χειριστείτε λοιπόν? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι τόσο στην εφαρμογή του το να σκανάρουμε για να δούμε αν υπάρχει πιστοποιητικό στον εμβολιασμένο, όσο το ότι πολλοί από τους θαμώνες δεν θα είναι εμβολιασμένοι. Γιατί βλέπουμε το ποσοστό είναι χαμηλό, κάποιοι άνθρωποι για κάποιους λόγους αρνούνται και εκεί είναι η δυσκολία. Άρα λοιπόν, γιατί θα πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί που θα πρέπει να καθορίζουμε το ποιος θα μπει και όχι στα μαγαζιά μας? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και κυρίως τα μεγάλα μαγαζιά, τα μαγαζιά μαζικής εστίασης. Που εκεί τα μέτρα είναι πολύ πιο σκληρά μέχρι σήμερα και τώρα περιμένουν να δουλέψουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι πάνω από 15 μήνες είναι στον πάγο και καταλαβαίνετε τώρα έρχονται ακόμα σε πιο δύσκολη θέση όταν οι πελάτες τους προσκαλούν και όχι οι ίδιοι. Μάλιστα. Στο πρακτικό πράγμα του θέματος αυτού, αυτό σας ρώτησα πώς θα το χειριστείτε και είπατε ότι υπάρχουν οι δυσκολίες, αλλά ζητούμενο είναι ότι από σήμερα είσαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσετε μέσα σε αυτό το πλαίσιο και εμείς να δεχθούμε αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό είπα και στην αρχή, αν εγώ θα τα βάζω μαζί σας, εσείς μαζί μου, ή εγώ θα τα βάζω με εμβολιασμένους ή ανεμβολίαστους ανάλογα με το που βρίσκομαι. Αυτό είναι ότι θα συμβεί ένας διχασμός, θα συμβεί θα έρχομαστε σε ρήξη με τους ανθρώπους, το είπα και πριν, γι' αυτό είναι και δύσκολο στην εφαρμογή του. Και επίσης δεν ξέρω κατά πόσο οι άνθρωποι αυτοί που θα έρχονται στα μαγαζιά μας θα συνεχίζουν να έρχονται εφόσον θα υπάρχει αυτή η επιλογή του κόσμου που λέω. Γι' αυτό μιλάτε, κυρία Αντωνακάκη, ότι ξέρετε φοβόμαστε ότι εδώ θα, μάλλον να το πω διαφορετικά, φοβόμαστε ότι οι αντοχές μας οικονομικά μειώνονται και δεν θα μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Άρα σημαίνει λίγο παρακάτω ότι είναι προτιμότερο να το κλείσεις παρά να το λειτουργείς έτσι, ε? Μα η απόφαση που έχουν πάρει περισσότεροι συνάδελφοι, κυρίως αυτοί που έχουν μεγάλα μαγαζιά, είναι αυτό, ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν στους εσωτερικούς τους χώρους με τα ποσοστά αυτά των εμβολιασμένων. Άρα εκ των πραγμάτων αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι βιώσιμοι. Αυτό σας εξηγώ. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος η εφαρμογή του μέτρου ή το να προτρέψουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί να μην γίνεται μέσω των επιχειρήσεών μας. Ας στοχεύσουν σε μια επικοινωνιακή πολιτική καλύτερα από ό,τι αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει τι είναι καλό και τι όχι. Γιατί θα πρέπει πάντα ο επιχειρηματίας να την πληρώνει? Με αυτή την έννοια το λέω.
Μάλιστα. Και είσαστε απόλυτα κατανοητοί για αυτό το οποίο λέτε, αλλά το θέμα είναι στην πράξη πώς θα το διαχειριστείτε και πώς ήδη το διαχειρίζεστε. Ξέρετε ότι ήδη έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα 2.000 ευρώ σε επιχειρηματίες καφέ μπαρ στη Δυτική Κρήτη στα Χανιά. Διαπιστώθηκε ότι εξυπηρετούσαν όρθιους πελάτες. Αναστάλθηκε η λειτουργία των καταστημάτων αυτών για 7 μέρες. Λίγο πιο κοντά είχαμε πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν για μη χρήση μάσκας και πιο συγκεκριμένα ακριβά πλήρωσαν την απειθαρχία τους 4 άτομα στα Χανιά και ένα στο Ρέθυμνο. Στο Πορτοκαλί είναι από την άλλη τα Χανιά και το Ρέθυμνο και από την άλλη υπάρχουν και εκείνες οι δηλώσεις των υπουργών που λένε ότι αν μια κατάσταση τίνει να χάσει τον έλεγχο, προφανώς και πρέπει να συνενέσουμε σε οποιαδήποτε lockdown. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτά, αλλά για άλλη μια φορά το είπε ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Θεοχάρης, κυρία Ντονακάκη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια τέτοια πληροφόρηση ότι αν συνεχίσουν τα κρούσματα να αυξάνονται, ότι θα πάμε σε τοπικά lockdown. Φοβόμαστε για περιορισμούς πάλι με ωράρια χαμηλά, με ωράρια δηλαδή πριν πάλι από την κανονική ώρα που υποτίθεται κλείνουν οι επιχειρήσεις μας. Είναι πάλι ότι θα σταματήσει η μουσική, περιορισμούς στα τραπέζια. Όλα αυτά λοιπόν εμείς δεν θέλουμε να συμβούν. Και γι' αυτό το λόγο, από την πρώτη στιγμή, ότι αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ήμασταν πάρα πολύ πειθαρχημένοι και κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε απέναντι στους πελάτες μας. Βάλαμε τους εργαζόμενους μας να εμβολιαστούν. Και εμείς οι ίδιοι, ό,τι μπορούμε το κάνουμε. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορούμε να παίξουμε τον ρόλο των αστυνομικών. Εκεί είναι η δυστυχία και εκεί υπάρχει. Είναι πρόβλημα αυτό το να εφαρμοστεί. Αυτά τα μέτρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και το λέμε και το ξαναλέμε και έχουμε γίνει γραφική. Αλλά όταν έρθει κάποιος στη θέση μας, τότε μόνο μπορεί να καταλάβει. Όπως επίσης, αυτό που φωνάζουμε συνεχώς είναι ότι πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τόσο καιρό παραμένουν κλειστά, πρέπει με κάποιο τρόπο οικονομικά να στηριχτούν. Οι περισσότεροι δεν ενταχθήκαν ούτε στα προγράμματα, ούτε της περιφέρειας, ούτε σε αυτά τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ούτε το κεφάλαιο επανεκκίνησης έχουν πάρει ακόμα. Καταλαβαίνετε πόσες συσσωρευμένες υποχρεώσεις, καταλαβαίνετε καθημερινά τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να κρατηθούν στις θέσεις τους, να μην διώξουν τους εργαζόμενους τους. Όλα λοιπόν αυτά τα προβλήματα θα τα βρούμε μπροστά μας και θα τα βρούμε το χειμώνα μπροστά μας. Ακόμα και σε lockdown να μην φτάσουμε, που ευχόμαστε να μην φτάσουμε, θα είναι τέτοια οικονομική δυσχέρεια του κόσμου που καταλαβαίνετε τα μαγαζιά μας θα είναι κλειστά. Θα είναι σαν να είναι μάλλον κλειστά. Και χαμένες θέσεις εργασίας, τόσες πολλές που δεν ξέρουν. Υπάρχει τουρισμός ανάλογος αυτή τη στιγμή. Λένε βέβαια ότι θα έχουμε από το επόμενο διάστημα θα έχουμε αρκετούς τουρίστες. Το θέμα είναι ότι εμείς στην πράξη δεν τους βλέπουμε. Δεν καταναλώνουν, περιορίζονται στα ξενοδοχεία, φοβούνται. Όλα αυτά που ακούγονται καθημερινά. Υπάρχει, καταλαβαίνετε, μια κακή ψυχολογία όπου ο κόσμος αποφεύγει να βρίσκεται σε χώρους όπως είναι τα μαγαζιά που υποτίθεται είναι κλειστά μέσα. Ακόμα και με εμβολιασμένοι να είναι πάλι το ίδιο πρόβλημα. Τους βλέπετε ότι είναι πολύ. Έτσι, προκατηλημένοι, ότι αν μπουν σε μια επιχείρηση μέσα θα κολλήσουν. Αυτό είναι μια στοχοποίηση λοιπόν του κλάδου, είναι άδικη. Μάλιστα. Και όλα αυτά συντείνουν σε αυτό το κλίμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, κύριε Δουργεράκη. Επίθεση στην κυβέρνηση σε όλα τα μέτωπα εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την συνέντευξή του στην Κρήτη TV και στο Γιώργο Σαχίνη. Αναφέρθηκε στα λάθη που έκανε η κυβέρνηση, στη διαχείριση της πανδημίας, στην οικονομία και το Ταμείο Ανάκαμψης, στην λειτουργία του Κοινοβουλίου και τις απευθείας αναθέσεις. Πριν σας παραθέσω ένα απόσπασμα από αυτά τα οποία είπε κατά την συνέντευξή του στις αντιθέσεις Κρήτη TV Γιώργος Σαχίνης, να πούμε ότι βρίσκεται σήμερα στο Ηράκλειο, συναντήθηκε με τους παραγωγικούς φορείς το βράδυ η ομιλία του στον προβλήτα του. Μικρού κουλέ. Θέλω να σας πω ότι για το οποίο φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η χώρα στερείται όλου αυτού του διαστήματος μιας σοβαρής επιδημιολογικής επιτήρησης. Οι επιστήμονες οι οποίοι καλούνται να γνωμοδοτήσουν δεν έχουν στα χέρια τους την πλήρη εικόνα της πορείας της πανδημίας και της εξέλιξης της πανδημίας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας. Γεωγραφικά, αλλά αν θέλετε και σε σχέση με τις αιστείες υπερμετάδοσης. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έλλειμμα. Πιστεύω ότι είναι ένας από τους λόγους που έχουμε φτάσει στο χειρότερο σημείο. Και ποιο είναι το χειρότερο σημείο? Η πλήρης απαξίωση, ας μου επιτραπεί ο όρος, είναι βαρύς και το γνωρίζω, της ίδιας της επιστημονικής κοινότητας. Διότι αυτό το οποίο συμβαίνει τότε την ώρα στη χώρα, διότι ξέραμε ότι υπήρχε κρίση αξιοπιστίας για το πολιτικό σύστημα, για τους πολιτικούς, αλλά είχαμε μια ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα ήταν η επιστήμη. Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση εργαλειοποίησε τους επιστήμονες οδήγησε στο να δημιουργηθεί ένα ρήγμα,
ένα χάσμα αξιοπιστίας ανάμεσα στην κοινή γνώμη και στην επιστημονική κοινότητα, που είναι ό,τι χειρότερο σε μια περίοδο υγειονομικής κρίσης. Αναφέρεστε λοιπόν στα στοιχεία τα οποία δίδονται έξω. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στα διενεργούμενα τεστ, τα μοριακά, τα rapid και ενδεχομένως και τα self-test, τα οποία δεν έχουν βεβαίως την ίδια αξιοπιστία με αυτή που έχουν τα μοριακά τεστ. Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε εκείνο το επίπεδο που άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται, ώστε να έχουν πλήρως την αίσθηση και την εικόνα της πορείας της πανδημίας. Θα σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο θα ήταν χρήσιμο για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας τι συζητάμε. Όταν δεις μια έξαρση στα διενεργούμενα τεστ και πας να επιβάλλεις ένα lockdown, ίσως είναι αργά. Το ζητούμενο είναι να δεις πού υπάρχει μια τάση να προκληθεί η έξαρση της πανδημίας και να προλάβεις πριν έχει φτάσει η ώρα να επιβάλλεις το lockdown. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο μέσα και από νέες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα η μελέτη του οικού φορτίου στα απόβλητα. Πράγμα το οποίο γίνεται, όχι σε σταθερή βάση, αλλά γίνεται για τις δύο μεγάλες πόλεις της πατρίδας μας, για το λεκανοπέδιο της Αττικής και για τη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται όμως, και είναι αδιανόητο να μην γίνεται, για μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και οι επιστήμονες δεν έχουν την εικόνα της αύξησης του οικού φορτίου στους μεγάλους προορισμούς, Σαντορίνη, Μύκονο, Κρήτη, προκειμένου να μπορεί κανείς να προλάβει, να προληπτικά, με μέτρα μικρής ισχύως, για να μην υπάρξει η εξάπλωση της πανδημίας και σε μια ένταση που δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις. Άρα είναι θέμα, λέτε. Βεβαίως και είναι θέμα. Γιατί δεν το σηκώσατε, γιατί δεν διαμαρτυρηθήκατε? Είστε, είπα, ο τέταρτος θεσμικά πολιτιακός παράγοντας της χώρας. Σας άκουσα που έχετε πει αλλεπάλληλα ότι εγώ για τους επιστήμονες ουδείς ψόγος, τους σέβομαι, τους τιμώ και δεν μπορώ να μπω στο επιστημονικό τους αντικείμενο. Και ποιος μπορεί να μπει? Όμως, όταν αυτοί οι ίδιοι επιστήμονες δεν έχουν στοιχεία, δεν έχουν δεδομένα, δεν υπάρχει εγκυρότητα δεδομένων, μπορεί να είναι εγκύρης αποφάσεις τους? Αυτό είναι ένα κρίσιμο κομμάτι. Η αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί δεν το λέει αυτό, ότι εδώ, κύριοι, δεν υπάρχουν δεδομένα? Νομίζω ότι μας παρακολουθείτε στενά. Διότι... Νομίζετε, αλλά σας παρακολουθούμε στενότατα. Διότι ακριβώς για αυτό το θέμα και για άλλα θέματα έχουμε αναδείξει στεντόρια φωνή και μέσα στο Κοινοβούλιο και έξω από αυτό. Και έχουμε κουραστεί να φωνάζουμε και να αναδεικνύουμε και τις μεγάλες ελλείψεις αλλά και εναλλακτικές προτάσεις. Και θα γίνει η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακολούθησαν μια στάση ευθύνης από την αρχή της πανδημίας έως σήμερα. Μια στάση να προτάξουμε την ανθρώπινη ζωή. Ναι, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει δεδομένα. Μια στάση ανάδειξης των προβλημάτων. Δέχεστε χωρίς δεδομένα και να βάζετε εναλλακτικών προτάσεων. Αντί λοιπόν να αξιοποιηθεί αυτή η θέση και η στάση της αντιπολίτευσης, απέναντί μας έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει αποδειχθεί ανίκανη να διαχειριστεί με στοιχειώδη επαγγελματισμό και στοιχειώδη ευθύνη μια κρίση υγειονομική, μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό ο οποίος κοιτάει διαρκώς το πολιτικό όφελος, προτάσει την αντιπαράθεσή του με τους πολιτικούς του αντιπάλους παρά τη μάχη με την πανδημία, έναν πρωθυπουργό ο οποίος κάνει διαρκώς τα ίδια λάθη, πανηγύρισε 2 φορές μέσα σε ένα χρόνο την λήξη του συναγερμού και την νίκη επί της πανδημίας και μάλιστα θέλησε να την καρποθεί και ως δική του προσωπική νίκη. Έναν πρωθυπουργό ο οποίος όλο αυτό το διάστημα δεν αξιοποίησε το χρόνο για να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να αυξήσει τις δαπάνες για τις υλικοτεχνικές υποδομές στα δημόσια νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια φροντίδα, για να προσλάβει μόνιμους υγειονομικούς και γιατρούς, αλλά αξιοποίησε αυτό το χρόνο προκειμένου να ενισχυθεί ο ίδιος πολιτικά. Δεν έδωσε χρήματα στο ΕΣΥ, αλλά έδωσε χρήματα σε μέσα ενημέρωσης για να τον αποθεώνουν ως το Μωυσή που κατάφερε να μας σώσει από αυτή τη μεγάλη κρίση. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, κύριε Σαχίνη, έρχεται
και επιτίθεται από πάνω στην αντιπολίτευση. Εγώ όλο αυτό το διάστημα αναδεικνύω βεβαίως μια σειρά από κείμενα όπως αυτό το οποίο αναφέρατε, αλλά έχω έναν λόγο ενωτικό, διότι ξέρω ότι τούτη την κρίσιμη στιγμή αυτό που προέχει είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Επεισόδιο μεταξύ τουρκικής ακτεωρού και σκάφους του λιμενικού σημειώθηκε στην Τηλιρία. Η τουρκική ακτεωρός καταδίωξε και άνοιξε πυρ με 4 προειδοποιητικούς πυροβολισμούς σε σκάφος της λιμενικής αστυνομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή ανοιχτά κάτω του κάτω πυργού. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας της Κύπρου, Χρήστος Ανδρέου, είπε ότι το σκάφος του λιμενικού με έδρα το αλιευτικό καταφύγιο του κάτω πυργού και τριμελές πλήρωμα γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα βρισκόταν σε περιπολία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης 11 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Τηλιρίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Χρήστος Πιερής, δήλωσε ότι δεν πρόκειται για ένα απλό περιστατικό. Μάλιστα, σημείωσε ότι το θέμα διερευνάται με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Εθνικής Φρουράς να συλλέγει πληροφορίες για να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανάρτησε τους βαθμούς των ειδικών μαθημάτων των πανελληνίων εξετάσεων καθώς και τους βαθμούς επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑ. Οι υποψήφοι μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.itminedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμα, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους και ελληνικούς χαρακτήρες. Ακολούθως θα ανακοινωθούν και οι βαθμοί των 2 νέων μουσικών μαθημάτων που θα αρχίσει η ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Την ερχόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει την ελαχιστή βάση εισαγωγής ανά τμήμα Πανεπιστημίου, το μηχανογραφικό και τις ημερομηνίες υποβολής των τμήματων προτίμησης από τους υποψήφιους και το μηχανογραφικό με τις ειδικότητες των ΙΕΚ, το οποίο μπορούν να συμπληρώσουν προαιρετικά όσοι υποψήφοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε αυτά. Χαμόγελα και στην Κρήτη, έστω και προσωρινά, φέρνει η τελική προτινόμενη κατανομή των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς το νησί μας εμφανίζεται να βγαίνει κερδισμένο κατά 30 εκατομμύρια ευρώ, αντί για τα 534,3 εκατομμύρια που ήταν η αρχική πρόβλεψη στην τελική πρόταση που έχει στελεί προς έγκριση από τη χώρα μας στη Κομισιόν. Το ύψος του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης ανεβαίνει πλέον στα 564,5 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για καθαρή αύξηση κατά 30 εκατομμύρια ευρώ, μιας και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά κονδύλια που διαχειρίζεται αμυγός και απευθείας η Περιφέρεια Κρήτης. Εννοούμενοι φυσικά να δούμε πού θα κάτσει μπήλια ως προς την απορρόφηση κονδυλίων και από τα λεγόμενα τομεακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ. Σε 9 εκατομμύρια ευρώ ενέρχεται το νέο πρόγραμμα απόσταξης ίνου για το έτος 2021 που ως στόχο έχει την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης από την πανδημία. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού, από τα διαθέσιμα κονδύλια του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης Αμπελοϊνικού Τομέα 2019-2023 διατίθενται 4,4 εκατομμύρια 50.000 ευρώ και μέσω εθνικής συμμετοχής διατίθενται 4 εκατομμύρια 950.000 ευρώ. Ήδη η απόφαση της ηγεσίας του ΙΠΑΤ έχει προωθηθεί στον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσιρόπουλο προς υπογραφή, ώστε μετά την έκδοση της ΚΙΕ οι υπηρεσίες να είναι έτοιμες να δεχθούν αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα απόσταξης κρίσης εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών. Η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων του ΙΠΑΤ έχει ορίσει ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων την 23η Ιουλίου 2021. Σεξουαλική κακοποίηση, bullying, διαδικτυακός εκφοβισμός, ενδοοικογενειακή βία και αυξημένες εξαφανίσεις είναι ορισμένα από τα ανησυχητικά φαινόμενα που απασχόλησαν τα παιδιά και τις οικογένειές τους στο πρώτο εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού. Τον πρόεδρό του, τον κύριο Γιαννόπουλο, καλωσορίζω ευθύς αμέσως. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, κύριε Γιαννόπουλε? Καλό μεσημέρι, καλά εσείς? Είναι τραγικά ωστόσο αυτά τα οποία καταγράφονται, έτσι? Δυστυχώς, παρόλο που είναι ψυχρά νούμερα, δίνουν τη δυναμική που εμείς ζούμε καθημερινά, βέβαια, γιατί 24 ώρες ανταποκρινόμαστε σε οποιοδήποτε κλίση παιδιού, οικογένειας, αστυνομίας, εισαγγελέως, προκειμένου να δώσουμε ένα χέρι στήριξης. Και είναι καλά να επισημαίνουμε το τι σημαίνει. Το θέμα είναι να στηρίζουμε όμως και να δίνουμε λύσεις. Το πρώτο εξάμηνο, λοιπόν, στηρίξαμε 23.878 παιδιά,
που είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό καταφέραμε, ενώ θα μπορούσαμε να είναι πολύ περισσότερα, αλλά λόγω πανδημίας μας περιοριζόταν η δράση μας σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Το πιο σημαντικό και το αυτό που μας έχει τρομάξει είναι η ένταση της βίας σε όλες τις μορφές, όπως πόθηκε πριν λίγο. Από τη γραμμή μας 116-111, που είναι η γραμμή που συμβουλευτική γραμμή υποστήριξης κλπ. Δεχτήκαμε 2.440 κλήσεις, ενώ η γραμμή 1056, η γραμμή που δεχόμαστε γενικότερα κλήσεις από γονείς, από οικογένειες, 119.874 κλήσεις. Αυτό δείχνει την ένταση, ενώ το πιο χειρότερο από όλα, που είναι οι παράλληλες απώλειες της πανδημίας, είναι ο αυτοκτονικός συνδυασμός που έβγαλαν κάποια παιδιά είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μας τηλεφώνησαν, είτε χρησιμοποίησαν το chat το οποίο έχουν δέσει τη διάθεση των παιδιών. Και αυτά τα παιδιά, αυτοί οι έφηβοι, έφτασαν σε σημείο τέτοιο που δεν υπάρχει χειρότερο για ένα νέο παιδί να θέλει να θέσει τέρμα στη ζωή του. Και μαζί με το ηλεκτρονικό έγκλημα αποτρέψαμε πάρα πολλά παιδιά από αυτή την κατάσταση. Κύριε Γιαννόπουλε, ξέρετε, εμένα με τρομάζει πολύ περισσότερο αυτό που είπατε εσείς πριν από λίγο. Διότι αν η καθημερινή σας η εμπειρία και ενασχόληση όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά προσπαθεί και έχετε ως στόχο και βοηθάτε και το κάνετε τόσες χιλιάδες παιδιά, όταν εσείς λέτε μας τρομάζει στην παρούσα φάση αυτή η έκρηξη της βίας. Αυτό τρομάζει εμένα πολύ περισσότερο που το ακούω. Έτσι είναι. Και έχουμε σταματήσει πλέον να μιλάμε και για άλλα φαινόμενα τα οποία ναι, μεν δεν ασχολείται το χαμόγελο, αλλά είναι μεγαλώνουμε παιδιά στα σπίτια μας, έως 400 παιδιά. Και βλέπουμε την καθημερινότητα και με τα άλλα παιδιά. Αυτή τη στιγμή τα ναρκωτικά έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις. Κανένα δεν μιλάει αυτό, κανένα δεν μιλάει για πόσα παιδιά έχασαν τη ζωή του από τα ναρκωτικά. Και να πρέπει κάποια στιγμή. Αυτό είναι ειδικοί βέβαια που ξέρουν πώς θα το διαχειριστούν. Αλλά γενικότερα φαινόμενα τα οποία είναι καταστροφικά. Και βγαίνουν τώρα παιδιά τα οποία κάνουν συμμορίες, σε παρένθεση γιατί δεν συνάδει με την παιδικότητα, με την εφηβική ηλικία, και χτυπάνε άλλα παιδιά και εμποδίζουν παιδιά να περνάνε από κάποιες πλατείες γιατί είναι δικό τους φέουδο. Αυτά που βλέπαμε δηλαδή στην Αμερική και να γίνονται καθημερινά. Και υπάρχουν λύσεις, επειδή δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε από τις αρχές. Με τις αρχές πρέπει να συνεργαζόμαστε και το κάνουμε σαν χαμόγελο. Πρέπει όλη η κοινωνία να αφυπνιστεί και να καταλάβουμε ότι σήμερα το δικό σου παιδί, αύριο κάποιο άλλο παιδί. Άρα θα πρέπει να στη γειτονιά, στο χωριό, σιγά σιγά να μπορέσουμε να δικτυώσουμε μια κατάσταση τέτοια που να μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά στην πράξη, στην καθημερινότητα, στο σχολείο, ενημερώνοντας και αυτό που κάνουμε τους εκπαιδευτικούς. Γιατί εμείς οι ενήλικες είμαστε αναφάβητοι ψηφιακά. Τα παιδιά χρησιμοποιούν με πολύ έντονο τρόπο και με τρόπο ο οποίος είναι επικίνδυνος, με αποτέλεσμα να έχουμε φυγές εφήβων κοριτσιών ηλικίας από 13 μέχρι 16-17 χρονών, τα οποία οδηγούνται από κάποιους τύπους οι οποίοι είναι μέσα στο διαδίκτυο και τα παροτρύνουν να βρεθούν στα ναρκωτικά, να βρεθούν στην πορνεία κλπ. Κύριε Γιαννόπουλε, να σας πάω ένα βήμα παρακάτω. Αλήθεια, εκτιμάτε έτσι όπως καταγράφονται τα πράγματα? Ζείτε μέσα σε αυτή την κοινωνία ότι αυτή η κοινωνία πραγματικά επιθυμεί να αφυπνιστεί για να σταματήσουμε να μιλάμε για τέτοιου είδους θέματα? Όταν υπάρχει ένα γεγονός φρικτό, δεχόμαστε τεράστιο αριθμό καταγγελιών, αναφορών κλπ. Όταν σταματάει αυτό, μπαίνουμε πάλι στη λύθη. Χάσαμε τον παππού και τη γιαγιά. Το ρόλο της οικογένειας, αυτό τον παππού και τη γιαγιά που τους θέλουμε να είναι μισές, ναι, να κακομαθαίνουν τα παιδιά, γιατί αυτός είναι ο ρόλος τους, αλλά να κακομαθαίνουν όμως με την αγάπη τους. Χάσαμε λοιπόν αυτή τη ρύθμιση, τη ρυθμιστική αυτή διαδικασία, και φοβάμαι ότι, όπως είπατε, ότι ίσως είμαστε ευαισθητοποιημένοι και όχι συνειδητοποιημένοι σε κάποια πράγματα. Και αυτό με τρομάζει, γιατί ενώ παρουσιάσαμε ένα βίντεο που έδειχνε μια κοπέλα μεγάλη ηλικία δική μας, ενώ συνεργάτηδα του Χαμόγελου, παρουσιάστηκε σαν 16χρονη σε μια πλατφόρμα που μπαίνουν ελεύθερα τα παιδιά, και εκεί έπρεπε να δείτε τι έγινε. Είχαμε 3 εκατομμύρια και κόσμος είδε αυτό το βίντεο και μας ζητούσαν βοήθεια. Φτιάξαμε λοιπόν ένα εκπαιδευτικό κέντρο προκειμένου να ενημερώνουμε τους γονείς, να ενημερώνουμε τα παιδιά. Αυτό, με την ανάγκη και την πίεση που δεχτήκαμε, πιστεύαμε ότι θα έχουμε πολύ κόσμο που θα ζητάνε βοήθεια.
Δυστυχώς αυτό σταμάτησε, γιατί δεν έχουν μπροστά τους την εικόνα αυτή που κάποιος προσπαθούσε να πει την 16χρονη να αγριθεί μπροστά στην κάμερα και την εκβίαζε ότι αν θα το κάνει, θα την κάνει που κοινό στα social media. Από τη μία καταγράφεται όλα εκείνα τα νούμερα, τους αριθμούς πίσω από τους οποίους κρύβονται παιδιά, κρύβονται οικογένειες, κρύβονται γυναίκες, κρύβονται ανήλικα κορίτσια, κρύβονται ακόμα και πατεράδες. Ότι αυτό μέσα σε ένα σπίτι μπορεί να λέγεται με την οποιαδήποτε μορφή του, γιατί είναι πολλές οι μορφές, οι εκφάνσεις της βίας. Αναρωτιέμαι μέσα από αυτό τον κικαιώνα, παρά το ερώτημα που σας έθεσα πριν από λίγο, αν πιστεύετε ότι μπορούμε να βγούμε με κάποιο τρόπο και αν η κοινωνία θέλει να αφυπνιστεί, να είναι συνειδητοποιημένη και όχι απλά ευαισθητοποιημένη, αν μέσα σε όλα αυτά τα οποία δεχθήκατε ως αρνητικά, υπάρχουν κάποια, έστω και ελάχιστα, γιατί αυτό θα είναι το παρήγορο, θετικότητας μέσα από αυτές τις προσπάθειες που καταβάλλετε? Πολλά θετικά. Μπορώ να μιλάω πολλή ώρα, αλλά ξέρετε, όταν μιλάμε για τα θετικά, μετά επαναπαυόμαστε και μιλάμε μόνο για τα θετικά. Το χαμόγελο μιλάει όλο τον χρόνο για τα θετικά. Δυστυχώς ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε γενικότερα για τα προβλήματα. Πολλά θετικά, γιατί έχουμε παιδιά τα οποία θέλουν να κάνουν τη διαφορά. Έφηβους που συμμετέχουν εθελοντικά σε διάφορες δράσεις. Οικογένειες που όλοι μαζί προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά. Έχουμε πολύ καλό υλικό στην Ελλάδα, το οποίο θέλουμε να τους πούμε ότι, ξέρετε, κάντε κάτι, κινήστε και τον άλλο τον υπόλοιπο, οι οποίοι δεν κινούνται, τον υπόλοιπο κόσμο που δεν κινείται. Προσπαθήστε να πείτε ότι στην Ελλάδα δεν είναι όλοι απατεώνες και περίεργοι κλπ. Γιατί αυτοί δυστυχώς κρύβονται, γιατί φοβούνται να πούνε ότι είναι καλοί άνθρωποι, φοβούνται να δείξουν ότι είναι εθελοντές. Φοβούνται να πούνε ότι κάνουν πράγματα για την κοινωνία και γενικότερα. Πρέπει να σας μιλάω λοιπόν πάρα πολλές ώρες για αυτά τα σημαντικά παιδιά που είτε είναι στο κολέγιο, είτε είναι σε οποιαδήποτε περιοχή που θεωρείται υποβαθμισμένη, βρίσκονται μαζί και κάνουν πράγματα. Εθελοντές, 3.500 εθελοντές, οι οποίοι από τους 9.000-10.000, οι οποίοι είναι στην καθημερινότητα και δίνουν μάχες. Και άλλοι πολλοί, οι οποίοι δίνουν μάχες και στο δημόσια διοίκηση. Να το πω αυτό, γιατί καμιά φορά έχουμε ισοπεδώσει επίσης. Αν δεν ήταν λοιπόν κάποιοι καλοί αστυνομικοί, κάποιοι καλοί εισαγγελείς και κάποιοι καλοί στη Βρόνια κλπ., εμείς θα είμαστε απλώς φιλάνθρωποι που θα κάναμε ευχές. Άρα λοιπόν, αν δεν υπήρχε κάποιο θετικό στοιχείο, δεν θα μπορούσες να κάνεις πράγματα. Έτσι, δεν είναι μόνο το χαμόγελο, δεν είναι μόνο του. Το χαμόγελο είναι ένα συμπληρωματικό, μια συμπληρωματική προσπάθεια πολύ μεγάλη, η οποία όμως προσπαθεί να στηρίξει τους θεσμούς που καμιά φορά και περισσότερες φορές που λειτουργούν, αλλά μέσα εκεί υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις για την καθημερινότητα που θέλουν να κάνουν τη διαφορά. Ωραία. Να δεσμευθούμε και οι δύο, κύριε Γεννόπουλε, ότι μέσα στις επόμενες ημέρες να συναντηθούμε πάλι τηλεφωνικά μέσα από τη συχνότητα του 984 για να μιλήσουμε μόνο για τα θετικά. Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να δώσετε και το, αν υπάρχει ο χρόνος, και το βήμα σε κάποια παιδιά, σε κάποιους έφηβους, να σας πούν πώς βλέπουν τη ζωή από τη διαφορετική σκοπιά. Ωραία. Σκοπιά. Να το κάνουμε λοιπόν σε μια από τις επόμενες ημέρες. Θα έρθουμε και πάλι σε επικοινωνία μαζί σας. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας. Η Ουγγαρία θα προσφέρει την επιλογή εμβολιασμού κατά της COVID-19 σε μία τρίτη δόση από την 1η Αυγούστου και θα καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο της υγείας, δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ο πρωθυπουργός της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν. Τουλάχιστον 2.000 σπίτια απειλούνται από τεράστια πυρκαγιά στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Μοντάνα, Όρεγκον, Αριζόνα, Αϊντάχο, Γούτα, Νέο Μεξικό φλέγονται, ενώ στην Καλιφόρνια η πορεία της πυρκαγιάς για αντίξη θυμίζει πολύ την ΓΑΠ το 2018 που στήχησε τη ζωή σε 86 ανθρώπους και εξαφάνισε από το χάρτη την πόλη Παραντάις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δεσμεύτηκαν στη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο να συνεργαστούν για να αμυνθούν ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα και να αντιταχθούν στις αντιδημοκρατικές ενέργειες της Κίνας. Πολιτικό αδιέξοδο στο Λίβανο, ο Σαντ Αλ Χαρίρι εγκατέλειψε την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. 984. Νέα και σπορτ στην ώρα τους. Μετά την πρόσληψή του Ανέστη Αναστασιάδη στην τεχνική ηγεσία, όπου ανακοίνωσε τους Πορτογάλους Μεϊρέλες και Ολιβέιρα, που αναμένεται να τον ενισχύσουν σημαντικά.
Φιλική νίκη με 3-0 κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού από την Κύπρο. Πέτυχε χθες η ΑΕΚ στο ΆΚΑ με τον Στέλιο Σεραφιμίδη να τιμάει για λογαριασμό της Ένωσης τον Κύπριο Κρυστάλλι, που ήταν συμπαίκτης του πριν 50 περίπου χρόνια. Η αθλητική λέσχη αυτοκινήτου Χανίων διοργανώνει τη 15η πρωταθληματική ανάβαση ομαλού 17-18 Ιουλίου με 52 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, όπως είπε στο ΝΕΝΕ 84 ο πρόεδρός της, ο κύριος Πάπαδο Κωνσταντάκης. Το Σάββατο είναι εδώ τα δοκιμαστικά του αγώνα και την Κυριακή είναι ο αγώνας. Το ωράριο που το πήγαμε εκείνη την ώρα είναι λόγω πάρα πολύ κίνηση που έχει στο βοτανικό το πάρκο, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και το πάρκο, να φύγουν οι πελάτες του. Γι' αυτό ξεκινάμε αυτή την ώρα. Και τις δύο μέρες. Νομίζω ότι αυτό αναφέρεται και στην ανακοίνωση που έχει βγει από εσάς, ότι και τις δύο μέρες, πως ναι, ο δρόμος θα κλείνει από τις 2 το μεσημέρι και ότι λαμβάνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να υπάρχει η ασφάλεια των πάντων, συμμετοχόντων και θεατών, έτσι. Ναι, βέβαια. Βασικά, θεατές απαγορεύεται να υπάρχουν. Μάλιστα. Θεατές απαγορεύεται να υπάρχουν. Αλλά κάποιος, αν πάει στο βουνό, δεν μπορούμε να το απαγορέψουμε να πάει στο βουνό. Απαγορεύονται οι θεατές εξαιτίας του κορονοϊού. Εξαιτίας του κορονοϊού. Εγώ δεν σας ρωτούσα. Εμείς έχουμε λάβει όλα τα μέτρα. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα του COVID που χρειάζεται. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, κύριε Πρόεδρε? Πρέπει να έχουν κάνει όλοι οι τεστ ή αν έχουν, είναι εμβολιασμένοι. Όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι, πρέπει να εκείνη την ημέρα πρέπει να κάνουν τεστ. 984. Ο καιρός. Στέψει και σήμερα ο υδραργύρων στους 40 βαθμούς Κελσίου, φθάνει κατά τόπου στα νότια της Κρήτης, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ένταση στα 4 με 6 μποφόρ. Κυρίες, κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενελητική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.